Με δηλώσεις συμπάθειας και κατανόησης από τους βουλευτές της κυβέρνησης, αλλά χωρίς καμία ουσιαστική παραχώρηση, αποχώρησαν οι πάνω από 1.000 αγρότες από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα, που βρέθηκαν στο Σύνταγμα την Παρασκευή, στο πλαίσιο του Παναγροτικού Συλλαλητηρίου για το Φόρο στα Αγροτεμάχια. Δεκαμελής αντιπροσωπεία των παραγωγών παρέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας στο Προεδρείο της Βουλής και στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αναγνώρισαν το δίκαιο των αιτημάτων τους, ωστόσο απάντησαν ότι δεν μπορούν να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Αντίθετα, ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι θα το καταψηφίσει και ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση θα το ανακαλέσει. Από το συλλαλητήριο δεν έλειψαν τα επεισόδια και μικροσυμπλοκές έξω από τη Βουλή με τα ΜΑΤ, στη διάρκεια των οποίων ένας αγρότης τραυματίστηκε στο κεφάλι και νοσηλεύτηκε στον Ευαγγελισμό. Η ένταση ξεκίνησε νωρίτερα όταν η τροχιά σταμάτησε στην οδό Σταδίου, φορτηγό από συνεταιρισμό της Αργολίδας, το οποίο μετέφερε πορτοκάλια τα οποία οι αγρότες ήθελαν να μοιράσουν σε πολίτες στην πλατεία Συντάγματος. Σήμερα οι αγρότες της Κρήτης με αγρότες από την υπόλοιπη Ελλάδα ήρθαν εδώ στο Σύνταγμα την ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου για το φόρο ακινήτων να αντιδράσουμε δυναμικά, να δώσουμε στην κυβέρνηση να καταλάβει ότι αυτός ο φόρος να φορολογηθεί το εργαλείο του αγρότη είναι όχι μόνο άδικος, αλλά θα είναι ταφόπλακρα στην αγροτική οικονομία. Θα οδηγεί στον αγροτικό κόσμο στην εξαθλίωση, θα τον αναγκάσει να μην παράγει και στο τέλος θα χάσει και την ιδιοκτησία του και θα γίνει εργάτης στην ίδια του πηγή. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει πάθει μεγάλη ζημιά στο ελαιόλαδο και κτηνοτρόφι φυσικά, αλλά το μεγάλη ζημιά στο ελαιόλαδο έχει 95% ζημιά στο ελαιόλαδο. Από όλα αυτά βάνουν φόρους, μας τους κυνηγάνε τράπεζες, δεν μπορούν να το λάδι που παράγανε το αγοράζουν για να φάνε και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Δηλαδή ούτε ΕΛΓΑ, δεν ζητάμε να μας δώσουν αποζημίωση, δεν έχουν ΕΛΓΑ λεφτά, αλλά τουλάχιστον να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν μπορούμε άλλο να πληρώνουμε, δεν έχουμε μεγάλη ζημιά στην Κρήτη. Πολύ μεγάλη ζημιά. Πώς θα τα βγάλουν πέρα οι ανθρώποι? Το εργαλείο τους θα του φορολογάζει το εργαλείο που δουλεύουνε? Για το όνομα της Παναγίας, το δικό σας ακουστικό, το δικό σας ακουστικό το φορολογούνε? Για το όνομα της Παναγίας, τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν βγαίνουν οι αγρότες. Αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο το πρόβλημα. Το καταλαβαίνουμε ότι ο ΕΛΓΑ δεν έχει να πληρώσει, παρόλο που τον έχουμε πληρωμένο. Αλλά γιατί να μας κυνηγάνε τόσο? Μας κυνηγάει η τράπεζα. Δεν μας βοηθούν με τις τράπεζες. Φρέσκοι οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Δηλαδή δεν βγάλανε να φάνε, όχι να παράγουν. Και τώρα βάνε φόρο το ένα πάνω στον άλλο. Για το όνομα της Παναγίας. Εγώ έχω να επισημάνω το εξής. Ο κτηνοτρόφος δεν παράγει εισόδημα αν δεν πληρώσει, αν δεν ξοδέψει να ταγεί στα πρόβατα της έλιας του και τους ανάλογους φόρους του. Από πού μέχρι πού έρχονται να μας φορολογήσουν τα χωράφια τα δικά μας, του παππούδε μας, που αυτά τα έχουμε κατακτήσει με αίμα και με χιλιαδυο προσπάθειες. Εγώ κάνω έκκληση σε όποιο βουλευτή το ψηφίσει το νομοσχέδιο αυτό, πολιτικό θάνατο. Δεν θέλουμε εμείς να φύγει η φορολογία από εμάς για να πάει στους άλλους. Αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός πρέπει να τερματιστεί. Τέλος, εμείς θέλουμε να αποκρούσουμε την κυβέρνηση, την πολιτική της, που μας φέρει από το κακό στο χειρότερο και για ένα λόγο ακόμη παραπάνω. Φέτος, έχουμε το θέμα της χιονοκαρπίας, δηλαδή της ακαρπίας στην ουσία. Καμία ενέργεια δεν έχει κάνει η κυβέρνηση να ζητήσει από ευρωπαϊκά προγράμματα για αποζημίωση των αγροτών για ένα εισόδημα που έχει εξαφανιστεί τελείως. Από 90 μέχρι 100% είναι η ζημιά και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Εάν αυτή τη στιγμή περάσουν το συγκεκριμένο φορονομοσχέδιο όσο αφορά την Κρήτη, μέσα από το συντονιστικό Κρήτης η απόφαση έχει βγει ότι οποιοδήποτε τολμήσει και βάλει χέρι στα αγροτεμάχια και ψηφίσει το συγκεκριμένο φορονομοσχέδιο από τους κυβερνητικούς βουλευτές του νησιού είναι πλέον ανεπιθύμητοι και έχουν οδηγήσει σε πολιτικό θάνατο την έδρα τους. Ήρθαμε από την Κρήτη για να διεκδικήσουμε αυτό που έχουμε κληρονομήσει από τους πατεράδες μας και από τους παππούδες μας. Τη γη που καλλιεργούμε, τα μπέλια μας, τα ελιά μας, τα χωράφια μας, τα ζώα μας, τους κτηνοτροφικούς τόπους, από που ήρθαν οι σημερινοί κυβερνώντες με τα μνημόνια τους να μας εφορολογήσουν τη γη τη δικιά μας, από που μας εφορολογούν καθημερινώς.
από όλες τις μεριές. Και από λιπάσματα και από μηχανήματα και από εφόδια και οτιδήποτε έχει σχέση με την αγροτική καλλιέργεια. Και από την άλλη μεριά δεν λένε την αλήθεια. Μας λένε ένα ευρώ το στρέμμα, το οποίο δεν είναι ένα ευρώ. Διότι αυτοί βάζουν κάποιους συντελεστές και αυτοί οι συντελεστές πολλαπλασιάζονται με το 2, με το 3, με το 5 και πιθανόν να πάει και 6 και 7 ευρώ το στρέμμα. Το οποίο του χρόνου μπορεί να έρθει κάποιος άλλος υπουργός και να πει ότι το κάνουμε φέτος 12. Ποιος θα εμποδίσει. Γι' αυτό λοιπόν είναι η αντίδραση πανελλαδικά. Είναι η συγκέντρωση αυτή και ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε. Ο φόρος στα αγροτεμάχια είναι το πιο αυτονόητο και το πιο καθαρό πράγμα ληστείας. Δηλαδή, έχεις μία μηχανή η οποία σου βγάζει πλαστικά τελάρα και έχεις ένα εργοστάσιο και βγάζει πλαστικά τελάρα, έτσι. Κρατάς τα βιβλία σου και στο τέλος έχεις έσοδα 100 ευρώ. Από τα 100 σου παίρνει το κράτος τα 10, τα 20, τα 30. Δεν σου λέει ότι ξέρεις θα πληρώσεις φόρο για τα 100 ευρώ που έβγαλες και θα πληρώσεις και φόρο για τη μηχανή που σου βγάνει τα τελάρα. Ή για το οικόπεδο που έχεις, το εργοστάσιο, ή για το κτίριο του εργοστασίου. Αυτό το εργοστάσιο και τη μηχανή που βγάνει τα τελάρα και το οικόπεδο μπαίνει στις πάγιες αποσβέσεις της εταιρείας. Εμάς μας το βάζει το πάγιο αυτό. Δηλαδή, να πας να αγοράσεις τώρα ένα αγρόκτημα, ας πούμε 10 στρέμματα που αγόρασα εγώ, έχει 30.000 ευρώ, 3.000 το στρέμμα. Αυτό πόσα χρόνια χρειάζεται να κάνω εγώ απόσβεση. Και πού θα τα βρω εγώ τα χρήματα να πληρώνω τη δόση στην αγροτική τράπεζα, όταν έρχεσαι και μου το φορολογείς επιπλέον. Θα μου φορολογήσεις το εισόδημα που θα πάρω εγώ από το χωράφι και μου φορολογείς και το ίδιο το χωράφι. Είναι λογικό αυτό? Υπάρχει ένα μείγμα πίκρας και οργής, το οποίο είναι σωρευμένο στις ψυχές του αγρότη. Και αυτό μας έφερε εδώ πέρα. Περιμέναμε ότι θα ήταν όντως πανελλαδικό το συνεργητήριο, αλλά στήριξη δεν υπήρχε σε αυτή την πρωτοβουλία. Πήραν οι κριτικοί, θέλω να το τονίσω, οι κριτικοί αγρότες και κοινωνικοί που πήραν αυτή την πρωτοβουλία. Ήταν οι πρώτοι που ορθώσανε το ανάστημά τους, το πέτη τους, σε αυτή την ιστορία. Θεσσαλοί αγρότες που είναι πρωτοπόροι στον αγώνα, το αγροτικό κίνημα. Πού είναι σήμερα, πού είναι, εμείς περάσαμε θάλασσα. Ήρθαμε και εδώ, δεν είναι και μας η εκπροσώπηση αυτή που έπρεπε να είναι, αλλά είναι μια δύσκολη περίοδο. Εγώ προσωπικά με χιλοτρόπους παράτησα τα πρόβατά μου στο έλεος, την οικογένειά μου. Εντάξει, δεν το κάνουν όλοι αυτό, αλλά υπάρχουν δουλειές κάτω. Τουλάχιστον οι χιλοτρόφοι, αν ήταν άλλη περίοδος, θα ήταν πιο καλή η συμμετοχή. Η πολιτική του βορειδαδονισμού, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε αυτή, είναι αυτή η πολιτική. Αυτή είναι σχολή, ο βορειδαδονισμός, η οποία είναι σχολή, η οποία έχει εντρυφήσει στον εγωτισμό και στην υποχωρητικότητα. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν αυτά τα πρότυπα. Τι επιπτώσεις θα έχει τώρα ο νόμος αν περάσει το νομοσχέδιο? Κοιτάξτε, άλλο ένα χαράτσι, τι γίνεται? Πριν να πάμε σε επιπτώσεις, θέλω να πω ότι στην Ευρώπη, σε κανένα, μα κανένα κράτος δεν φορολογείται η αγροτική γη που εκμεταλλεύεται και παράγει. Είναι πρωτοφανής αυτό που γίνεται.